Να κάνουμε τις συστάσεις μέχρι να έρθει το τηγάνι. Ωραία, μπορείς να τις κάνεις. Μπορούμε να κάνουμε τις συστάσεις. Λοιπόν, Νίκος Χωματάς, ένας νέος άνθρωπος, αγαπάει την κουζίνα, είναι σεφ στο επάγγελμα και όχι μόνο, έχει ένα βιογραφικό που είναι όλες αυτές εδώ οι σελίδες που βλέπετε. Θα τα πούμε στην πορεία. Ψηφίστηκε ως ένας εκ των κορυφαίων μέσα στους 49 κορυφαίους ξενοδοχοϋπαλλήλους της Κρήτης για τη σεζόν που πέρασε. Μια εξαιρετικά δύσκολη σεζόν για όλους, όμως αυτός ανταποκρίθηκε και για το ήθος του και βεβαίως για τα δείγματα γραφής που άφησε στην κουζίνα του, αλλά και σαν άνθρωπος. Νομίζω τα είπα σωστά. Νομίζω τα λέτε σωστά. Συνεχίστε. Σωστά τα λέμε. Σωστά τα λέμε. Και ήρθε να τον γνωρίσουμε στο καλό μεσημέρι, να μας πει καλό μεσημέρι άμα τον αφήσουμε να μιλήσει και βεβαίως να μας μαγειρέψει, γιατί σήμερα η κουζίνα μας θα πάρει αρώματα 28 Οκτωβρίου. Κάπως έτσι. Καλό μεσημέρι, ήρθες. Χριστιάνα. Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ξανά, γιατί πριν 2 χρόνια. Και εσύ είχες περάσει από εδώ. Είχα ξαναπεράσει από εδώ. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά που συναντάω και εσάς, που βρίσκομαι στο πλατό. Κάτι έχει αλλάξει και στην κουζίνα σας. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και ήρθα να το γνωρίσω και από κοντά. Παιδιά, ένα τηγάνι έχουμε πίσω. Ένα τηγάνι, μισό λεπτό, να παρακαλέσω τη Σοφία, χωρίς την οικογένεια. Δεν μας βιάζει το τηγάνι, το τηγάνι είναι σε δεύτερη φάση, οπότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Σίγουρα. Λοιπόν, πώς ένιωσες που συγκαταλέχθηκες μέσα στους κορυφαίους ξενοδοχοϋπαλλήλους τη σεζόν που πέρασε για το νησί μας. Γενικά ήταν μια δύσκολη σεζόν, το γνωρίζαμε όλοι εξ αρχής. Ήταν σε χρονικά περίοδο ήταν μικρότερη από άλλες χρονίες, αλλά οι δυσκολίες ήταν, είχε περισσότερες απαιτήσεις για τον κορονοϊό, δεν το περνούσαμε μόνο εμείς, ήταν παγκόσμιο φαινόμενο. Υπήρχαν και περισσότερες απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια ακόμα και φυσικά, του φαγητού. Έτσι. Φυσικά. Πριν μπούμε στις κουζίνες και ξεκινήσει η σεζόν, είχαμε ήδη περάσει αρκετά σεμινάρια και με την δική μας επιχείρηση, αλλά και με κάποια σεμινάρια που κάναμε γενικά όλοι οι ξενοδοχοϋπαλλήλοι. Μπράβο, μπράβο. Οι συνθήκες στις κουζίνες είναι δύσκολες, έτσι αλλιώς, οπότε το βάρος ήταν ακόμα δυσκολότερο. Λοιπόν. Θα ψάξω εγώ, Χριστιανά. Εντάξει. Ο λόγος λοιπόν που σήμερα βρίσκομαι εδώ, όπως είπατε, κοίτα, μπορεί να είναι το βραβείο. Δεν έχουμε τηγάνι. Δεν πειράζει. Εξάλλου θα φτιάξουμε μία σαλάτα η οποία μπορεί δεν να... Δεν μας πειράζει, εμείς αντέχουμε. Μπορούμε να τα απεξέλθουμε και στα δύσκολα. Τι μας έκανε ο Θέμης. Λοιπόν, Νίκο. Κάτσε να το την πληρώσει ο Θέμης τώρα. Νίκο, εγώ θα ήθελα να μας πεις τι είναι το πιάτο που θες να δημιουργήσεις και να μας πεις και την ιστορία πίσω από αυτό, γιατί μας έστειλες πάρα πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Λοιπόν, αύριο η χώρα μας έχει μία εθνική επέτειο, την 28 Οκτωβρίου. Εκείνη τη μέρα, όπως και άλλες εθνικές γιορτές, δεν πειράζει, στις κουζίνες αυτά συμβαίνουν. Και πάντα πρέπει να βρούμε λύση. Θα βρούμε, και ήδη την έχω βρει, οπότε είμαστε εντάξει. Για πες. Λοιπόν, οπότε συνδυάζουμε σήμερα την φιλοσοφία μου που είναι η κριτική κουζίνα, να χρησιμοποιώ υλικά του τόπου μου, ντόπια, παραδοσιακά, με τις γαστρονομικές συνήθειες του λαού μας, μιας και αύριο 28 Οκτωβρίου. Χταποδάκι βλέπω. Βλέπουμε χταπόδι και πολλά. Γίνα, υλικά. Βέβαια. Πρωτογενή. Τι αυτό ξενό, χοντρός. Χοντρός. Σιτάρι. Ναι, σιτάρι είναι. Σιτάρι, ρεβίθια, φασόλια, καλαμπόκι, αρακά, καρότο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Νίκο, τα έχεις εδώ πέρα, στη βάξη. Νομίζω στη μαγειρική το πρωτεύον είναι η οργάνωση, η καθαριότητα. Μετά πάμε στο να μάθει κάποιος να μαγειρεύει. Πόσο είναι δύσκολο πολύ ή εύκολο τελικά είναι να υποδέχεσαι ως οικοδεσπότη στο ξενοδοχείο το οποίο εργάζεσαι, όποιο και αν είναι αυτό, και να προσπαθείς να δώσεις όσο πιο ποιοτικά πιάτα με άρωμα Κρήτη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, είναι πολλοί. Δεν ξέρω κατά πόσο ας πούμε, μπορεί να συμφέρει τις επιχειρήσεις, να συμφέρει τα ξενοδοχεία, δεν ξέρω ποιες λύσεις βρίσκεται. Όμως εσύ έχεις επιλέξει τα υλικά αυτά ως μονόδρομο για να παρουσιάσει τον κόσμο, να γευτεί και να απολαύσει. Αυτό που κάνω σήμερα εδώ, κάνω και στην κουζίνα μου ως σεφ τα τελευταία χρόνια και νομίζω και ο πελάτης το αναγνωρίζει, αλλά και η διαπιχείρηση που συνεχίζουμε ωραία μαζί αυτή την πορεία. Ωραία. Έχουμε υλικά να δείξουμε για να κατατοπίσουμε λίγο τον κόσμο τι ακριβώς θα φτιάξουμε. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ. Το πιάτο λοιπόν που επέλεξα σήμερα είναι, θα γυρίσουμε λίγο χρόνο, θα μάθουμε λίγο ιστορία του τόπου μας. Για πάμε. Γιατί η μαγειρική κρύβει εκτός από γεύση και αρώματα και πολλά άλλα θέματα. Θα φτιάξουμε μια σαλάτα οσπρίων στην κριτική διάλεκτο παλικαριά. Παλικαριά. Παλικαριά, η οποία γράφεται με ένα λάμδα
Δηλαδή προέρχεται από τα πολυσπόρια και όχι από τα παλικάρια που ασυνείδητα πάει το μυαλό. Αυτά είναι. Οπότε τα πολυσπόρια. Δεν ξέρω αν αλλά τα ακούω από τον Νίκο. Είναι πιο εξειδικευμένο. Άνθρωπο. Έχω διαβάσει εγώ τι σημειώσει, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα να τα πει. Οπότε τα πολυσπόρια, δηλαδή σπόροι τη γη. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ναι. Παλικάρια με εγχώρια υλικά και χταπόδι. Είτε σε τηγάνι το κάνουμε, είτε όχι, έτσι όσο είναι έτοιμο. Ήθελα για τους τηλεοπτικούς χρόνους. Θέλαμε τη φωτιά, γιατί σε έχω δει ότι είσαι πολύ καλός. Ναι, μ' αρέσει το τηγάνι, μ' αρέσει πολύ. Είναι το στοιχείο του. Να δεις πόσο αρέσει στη γυναίκα μου όταν πάω τα ρούχα μετά από την εκπομπή με τηγανίλα. Δεν μας πειράζει αυτό. Να έρχεται και το τηγάνι. Χειροκρότημα! Σοφία, έλα. Έλα μέσα μας το δώσεις. Έλα. Μα γιατί να μην δείξει μια κάμερα το σοφάκι μας. Το σοφάκι μας. Ωραία, τέλεια. Οπότε θα τελειώσουμε το τηγάνι. Στο τηγάνι το χταπόδι με μοσχολέμονο που είναι το lime. Το lime. Είπε και η Χριστιανά, είναι γνώστης από ό,τι βλέπω και εκείνη. Είδες, είμαι γνώστη, αλλά ήταν η off camera, δεν μπορείς να καταλογηθεί. Με φρέσκο διόδυμο και πετιμέζει. Ωραία. Λίγο έλειψε να πάθω εγκεφαλικό. Τι έκανες πάλι. Γιατί έχει αυτό το συστηματάκι η κουζίνα, αυτή είναι νέου τύπου που αν δεν το έχεις αυτό δεν ανοίγει η κουζίνα. Το βρήκαμε γι' αυτό. Το βρήκαμε. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όλα πηγαίνουν κατευθείαν. Λάδι βάζω. Όχι, δεν χρειάζεται. Φυσικά και θα βάλουμε λάδι. Αλλά μπορούμε, αν υπάρχει δηλαδή χρόνος, να ξεκινήσουμε πρώτα τη σαλάτα. Βέβαια. Σε πρώτη φάση και σε δεύτερη να πάμε στο τηγάνι. Όπως θέλεις. Οπότε στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Εγώ θα κάνω τη σαλάτα. Οπότε στην πασίνα μας, στο μπολ, θα βάλουμε τα όσπρια μας, τα οποία είναι τα φασόλια και λευκά και κόκκινα. Ωραία. Στη συνέχεια θα βάλουμε τα ρεβίθια. Δροσερή σαλάτα. Υγιεινή σαλάτα. Θα βάλουμε λίγο από το σιτάρι. Α, ευχαριστώ. Σε συνεργάσιμους, όχι στον Θεέ μου. Θα βάλουμε μία κουταλιά, ίσως και δύο. Πες μου εσύ. Βάλα λίγο ακόμα. Τέλεια. Στη συνέχεια παίζουμε και με χρώματα από ό,τι βλέπετε, πέρα από γεύσεις. Θα βάλουμε κόκκινο λάχανο. Λίγο από αρακά και λίγο από καλαμπόκι. Το βάζω όλο. Λίγο ακόμα. Ωραία. Το ίδιο και στον αρακά. Είναι μια σαλάτα που ακόμα και τα παιδάκια θα θέλουν να φάνε. Με τόσα χρώματα. Ναι, είναι μια πανδεσία χρωμάτων. Αλήθεια. Εξάλλου προβάλλει και την κριτική γαστρονομία. Σαφώς. Σαφώς. Το καρότο. Θα βάλουμε λίγο καρότο, το οποίο το έχουμε τριμμένο στον τρίφτη. Ωραία, γλυκιά γεύση. Αυτή δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από κάτι άλλο στο μενού. Εγώ νομίζω έχει μέσα όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία. Έχει τα πάντα. Mm-hmm, μπορεί να σταθεί και η μόνη. Η οποία μπορεί και μόνη της να σταθεί και να χρησιμοποιηθεί και σε κάποιο κυρίως ως γαρνιτούρα. Αλλά και μπορούμε να τη βρούμε και σαν σούπα. Σούπα. Φυσικά. Τι εννοείς. Η μαγειρική δεν έχει όρια. Μπορεί να την κάνουμε σούπα. Να τη βράσεις. Φυσικά βράζουμε τα όσπρια, πώς είναι η φασολάδα. Απλά προσθέτουμε διάφορα όσπρια και διάφορα μπαχαρικά και λαχανικά που εμείς επιθυμούμε και την κάνουμε σούπα. Τέλεια, πολύ εύκολο. Στη συνέχεια θα βάλουμε λίγο ρόδι. Δεν θα το βάλω όλο, σε παρακαλώ. Όλο θα το βάλουμε γιατί. Ωραία, γιατί μου αρέσει πολύ. Γιατί πεινάει και κόκκινο σήμερα, Χριστιανά. Αλήθεια, το μεσημεριανό μου. Σταφίδες δύο ειδών, σουλτανίνα, ηρακλείου και μαύρη σταφίδα. Superfood, ό,τι βλέπουμε. Superfood. Έβαλες όλη την κρέμα. Λίγο κουκουνάρι. Λίγο, εντάξει. Τέλεια. Ωραία, Χριστιανά, εντάξει. Μα μ' αρέσει. Ψιλοκομμένο άνηθος και μαϊντανός. Ποιος είναι ο μαϊντανός, ποιος είναι ο άνηθος. Ο άνηθος και ο μαϊντανός. Καλέ τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Τι ήρθες να κάνεις εσύ σήμερα εδώ. Τι θέλεις εδώ, θα κάνουμε μόνοι μας. Τι ήρθες να κάνεις εσύ. Περισσεύω να πω. Όλα τα βάζω ή λίγο. Βάλε τα μισά. Όσο μου πεις εσύ. Έχεις κάνει μαθήματα, δεν. Πες μου ότι έχεις φέρει και βαλσάμικο. Βαλσάμικο είναι φεγγί. Έχουμε ξύδι βαλσάμικο για τη σαλάτα. Ετοιμαστείτε, παιδιά, πίσω από τις κάμερες. Και θα βάλουμε λίγη φέτα. Γιατί λες λίγη και δεν με αφήνεις να είμαι τόσο πληθωρική. Θα χωρέσει την μπασίνα. Όσοι θέλω. Εντάξει, να ορίστε. Φτάνε. Όταν προσθέτουμε φέτα ή κάτι αλμυρό, τι προσέχουμε στη συνέχεια. Α, εδώ έχω το τηγάνι εγώ και τέλεια. Ζεσταίνεται, το έχω ανοίξει. Μια χαρά. Βάζω και ντομάτα, ντομάτα ναι. Είναι. Ναι, από φρέσκια ντομάτα. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο, ταυτόχρονα θα κάνουμε. Μιας και βλέπω ότι η ομάδα αυτό το θα το χρειαστείς. Δικό σου είναι για το είναι χαρτόλι. Για σένα αυτό. Μα έχει χωρίς αρμοδιότητες ο Νίκος, πάντα πάλι καλά. Πάντα ήθελα μια τέτοια τσιμπίδα, να το κάνουμε σε κάτι. Θα βάλουμε πρώτα λάδι. Λίγο λαδάκι. Λίγο λαδάκι.
Τι άλλο βάλαμε, η ρόκα την αφήσουμε για το τέλος. Ωραία. Και θα βάλουμε τώρα τα υγρά μας που ήδη έχουμε ξεκινήσει. Νίκο, φτάνει. Χυμό, ρωτάς εσύ εμένα. Φτάνει, μην βάλω πολύ και το κάνουμε. Μια χαρά είμαστε. Εντάξει, λίγο ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, χυμό, λεμόνι ακόμα. Να υποθέσω βάζω λίγο. Βάλει, να έχουμε υγρά. Όλο θα το βάλουμε. Όλο. Ναι. Ωραία. Εδώ θα βάλουμε λίγο για την εξίδη βαλσάμικου, γίνει πολύ έντονο. Άριστα. Και λίγο... Περνάμε το τεστ, μάλλον. Εννοείται. Και λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Ωραία. Όχι. Λευτέρη, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Βάζουμε το χταποδάκι. Βάζουμε το χταπόδι, το οποίο ήδη το έχουμε ψημένο, το έχουμε βράσει. Ωραία. Η διαδικασία είναι όπως είναι το χταπόδι, το βάζουμε σε μία κατσαρόλα, χωρίς υγρά, χωρίς τίποτα. Και το σκεπάζουμε καπάκι. Αυτό θα βγάλει τα υγρά του και θα ψηθεί από μόνο του. Στη συνέχεια μπορούμε να προσθέσουμε στην κατσαρόλα και ελαιόλαδο και μπαχαρικά που εμείς επιθυμούμε. Μπορούμε να βάλουμε κανέλα, φιλοδάφνης, μπαχάρι. Και αφού ψηθεί, δηλαδή εμείς τη μία τη διαδικασία την κάναμε για τον τηλεοπτικό χρόνο και στη συνέχεια θα το τελειώσουμε κυριολεκτικά στο τηγάνι. Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Λοιπόν, εδώ με τη σαλάτα μας. Εγώ είμαι σε καλό δρόμο, μάλλον. Σε άριστο δρόμο. Άριστα, 10 θα πάρω για τη τώρα σαλάτα. Τώρα ανακατεύουμε. Α, τώρα μου βάζει τα δύσκολα εμένα. Ανακατεύουμε. Αχ, Θεέ μου, Δανάη, και να σου εδώ να μυρίσεις. Να γευτείς αυτό που γεύομαι εγώ, αυτή τη θάλασσα, αυτό το καλοκαίρι, που δεν το ζήσαμε όπως θα θέλαμε να το ζήσουμε, αλλά το ζούμε στις κουζίνες το χειμώνα, το φθινόπωρο, με μάλινες μπλούζες, να σκάμε τη ζέστη. Η Παλικαριά λοιπόν προέρχεται από τον μινωικό πολιτισμό και φτάνει μέχρι σήμερα. Μπράβο. Οι θνητοί από εκείνα τα χρόνια ετοίμαζαν αυτό το φαγητό και το πρόσφεραν σε τελετές για τους θεούς. Ωραία. Το ίδιο έκαναν και για τη γη, για να καρποφορήσει, αλλά ακόμη και για τα ζώα, για να δοκιμήσουν. Αυτά έβγαινες έξω από την κουζίνα σου και τα έλεγες στους καλεσμένους σου. Γιατί υπάρχει έχουν... και αυτή η δυνατότητα και πλέον νομίζω ναι. Είναι και αναγκαίο αυτό. Έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Φυσικά. Τελικά. Η προώθηση με τον τρόπο τελικά που προμοτάρεις το συγκεκριμένο πιάτο. Πλέον παίζουν όλα ρόλο. Ακόμα εγώ, πολλοί λένε ότι η μαγειρική ξεκινάει από την εμφάνιση. Mm-hmm. Εγώ είμαι αυτός Εντάξει, που λέω... Εντάξει, ωραίο παιδί, είσαι καλά πάει. Μας είπαν κιόλας έξω ότι μοιάζουμε. Βέβαια. Τότε σαν αδέρφια. Πλέον... Μοιάζουμε. Δεν έχουμε εγώ να αποχωρήσω. Για κοίτα εκεί. Μοιάζουμε λίγο, είμαστε σαν αδέρφια. Τα μουσια. Εντάξει, ο Λευτέρης είμαστε λίγο πιο μελαμψός. Ευχαριστώ. Πλέον παίζει ρόλο και το πώς θα παρουσιάσουμε το πιάτο. Πριν πάει το πιάτο στο τραπέζι, η εμφάνιση, πώς θα διατυπώσουμε τη συνταγή στο μενού. Εγώ να ρωτήσω κάτι που ήθελα πάντα. Το χταπόδι, πώς μπορούμε να το μαγειρέψουμε για να μην είναι σκληρό. Ενώ χρειάζεται σίγουρα μια σωστή προετοιμασία. Εγώ έχω αν πάει πολλές φορές. Θα μου πεις αν είναι σκληρό. Θα μου πεις δηλαδή εσύ τον τρόπο. Μα το είπαμε. Ωραία. Εμείς έχουμε κάνει ήδη την προεργασία. Το έχουμε βράσει, το άρα έχει μαλακώσει. Ναι. Εγώ ρωτάω αν υπάρχει κάποιο μυστικό για να μην γίνει σκληρό το χταπόδι. Εγώ σε πολλά μαγαζιά που έχω φάει, έχει φτάσει το πιάτο μου σκληρό. Την αλήθεια να την πω. Στη Χριστιανά βρέπει, λέξατε να στείλετε. Εμένα βρήκατε καλέ. Σκληρό χταπόδι. Λοιπόν, θα του δώσουμε το χρώμα που θέλουμε. Στη συνέχεια το αφήσουμε λίγο ακόμα, ανάλογα εσύ βλέπεις. Mm-hmm. Με τον χρόνο είναι. Μας, μια χαρά. Πάντα αγχώνομαι. Όταν πάρει το χρώμα που θέλουμε, να ζωντανέψει να. Πάρει το χρυσό χρώμα, θα σβήσουμε με λίγο χυμό ομοσχολέμο να κολλάει, με το χέρι ίσα ίσα θα στύψουμε και πετιμέζει. Πετιμέζει. Τι ήταν αυτό τώρα, τι ήταν αυτή η βόμβα που έσκασε. Μεγάλη βόμβα. Και εμείς με τη Χριστιανά θα στήσουμε το πιάτο. Ωραία, έχουμε έτοιμη. Το οποίο θα το βάλουμε σε μπολ. Έχω ήδη ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και προσπαθώ να προωθήσω τουλάχιστον στους πελάτες, στους φιλοξενούμενους. Ναι. Σε αυτούς που γεύονται τα πιάτα στις κουζίνες μου, μια φιλοσοφία bowl food. Το bowl food δεν είναι κάτι καινούριο. Mm. Πάντα τρώμε φαγητό σε bowl. Μπορούμε να φάμε είτε ορεκτικό, είτε κυρίως, είτε σε υγρή μορφή, είτε σε στερεή, τα πάντα. Η ιδιαιτερότητα είναι η φιλοσοφία που εγώ προσπαθώ να προβάλλω, η οποία είναι μαγειρεύουμε σωστά, υγιεινά, με παραδοσιακά υλικά, ντόπια υλικά. Μπράβο. Δηλαδή αυτό που κάνουμε σήμερα. Mm-hmm. Δεν μου λες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι προστατεύουμε το πλανήτη μας. Oh, δεν πετάμε μπράβο, τίποτα. Έχεις δίκιο. Υπάρχει οικολογικό πνεύμα πίσω από όλο αυτό.
Νομίζω ανέκαθεν έχει οικολογικό πνεύμα η Κρήτη, ειδικά στην κουζίνα. Πρέπει να το έχουμε, είτε είμαστε κριτικοί γενικότερα, πρέπει να προσέχουμε. Και αυτό που ήθελα να σα ρωτήσω προηγουμένως, μέσα στις 49 άτομα δεν ήταν φαντάζομαι όλοι σεφ, οι οποίοι διακρίθηκαν. Όχι, απλά ξενοδοχείο υπάλληλοι. Ξενοδοχείο υπάλληλοι, έτσι, οι οποίοι πρέπει να μεταφέρουμε και σε αυτούς τα πολλά συγχαρητήρια. Εγώ γιατί... νομίζω ότι πρέπει να τα μεταφέρουμε σε όλους όσους εργάστηκαν. Έτσι. Μεγάλο δίκιο. Και στους διευθυντές. Σε όλους. Και στους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων. Όχι στους 49, γιατί πιστεύω ότι η διάκριση είναι για όλους. Δηλαδή ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Βγάλαμε προπρόσωπους και τους εαυτούς μας και τις επιχειρήσεις και την ίδια τη χώρα μας. Έτσι, οπότε έτσι. Νομίζω ότι όλοι μας κερδίζουμε. Νίκο, θέλεις να επιληθείς της κατάστασης. Όχι, τώρα θα σβήσω. Σβήνουμε κι εμείς, φτιάχνουμε το πιάτο μας. Ωραία. Εγώ τι κάνω. Τοποθετώ τη σαλάτα εδώ στον μπολ. Τα ξέρεις. Μα δεν συζητάμε. Αλλά μου πεις πόσοι. Θα είμαι γκουρμέ ή θα είμαι πληθωρική. Το γκουρμέ δεν σημαίνει ότι είναι μικρό. Το γκουρμέ είναι εγώ... το καλό φαγητό. Έχουμε παρεξηγήσει τις έννοιες. Το έκανα λίγο θα... πιο ξινό, νομίζω. Εμένα μ' αρέσει περισσότερο. Με το πετιμέζι όμως θα δέσει. Θα ισορροπήσει. Για πάμε το πετιμέζι τώρα. Ουψ. Όλο. Όχι όλο, για να δούμε. Δεν θα πιείς και λίγο. Μια χαρά. Τώρα μπορούμε να σβήσουμε και το μάτι και αυτό με τη θερμοκρασία που έχει θα γλασάρει που λέμε στις κουζίνες. Τέλεια. Αυτά είναι. Εντάξει, άριστα. Άριστα. Μελώνει η σάλτσα τώρα και είμαστε μια χαρά. Γυρνάμε και το χταπόδι να πάει παντού. Εγώ να βάλω κι άλλο. Ό,τι μου πεις εσύ. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι ο δημιουργός. Παίζει να είναι λίγο ακόμη. Πεντανόστιμο όλο αυτό. Όλη αυτή η πανδεσία. Αυτό και να τον... το πάρω στο σπίτι μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, και των οσπρίων, το δέσιμο έχει με το πάρει το χρώμα που θέλουμε και τώρα θα βάλουμε στο τέλος λίγο σουσάμι για να κολλήσει και πάνω στο χταπόδι. Δεν γυρνάει αυτό. Λευκό σουσάμι και για να φαίνεται. Αυτό ωραία. Τι είναι? Σχοινόπρασο. Σχοινόπρασο, 1-0. Ποια είναι η γνώμη σου για όλα αυτά τα reality μαγειρικής? Εντάξει, είναι μια ευκαιρία για όποιον πάει. Mm-hmm. Μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Τι αλήθεια είναι και κακά τα ψέματα ότι υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Τα μάθαμε μέσα από το τηλεοπτικό θέκτη. Κακά τα ψέματα. Και κάποιες τεχνικές μαγειρικής που δεν τις είχαμε ακούσει ποτέ. Ναι, είναι. Ένα reality όπως το είπαμε. Είναι ένα reality. Έτσι. Θα πήγαινες. Δεν ξέρεις. Εντάξει, τώρα νομίζω έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καθώς είμαι και σε μικρή ηλικία και βαδίζουν καλά. Δηλαδή είναι σε ένα καλό επίπεδο. Εντάξει, όλοι θα το χρειαζόντουσαν, αλλά στην παρούσα φάση είναι και λίγο δύσκολο. Ναι. Να αφήσω δηλαδή, την κουζίνα μου που είμαι σεφ και να πάω απλά να ρισκάρω για να. Θα στήσετε το πιάτο σας. Ναι, να το στήσουμε. Πώς θα το στήσουμε, τα βάζουμε ολόκληρα τα πλοκάμια. Μάλλον γύρω-γύρω. Έλα. Θα βάλουμε από πάνω λίγα. Και αυτό είναι το πιάτο μας. Αχ, ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε. Μιας και αύριο γιορτάζουμε. Και τι γιορτάζουμε αύριο? Ουσιαστικά την άρνηση των Ελλήνων, του όχι, απέναντι στις ιταλικές αξιώσεις, με αποτέλεσμα την είσοδό μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Ελληνοϊταλική Επανάσταση. Πολύ χαίρομαι. Βέβαια, αυτό το ραντεβού θα έπρεπε να το είχαμε προγραμματίσει για αύριο και για σήμερα. Λίγο χαρτάκι για να σκουπίσουμε το πιάτο μας, είναι απαραίτητο. Συγγνώμη, φυσικά και έχουμε. Φυσικά και έχουμε, ορίστε. Πολύ χαρτί. Αρκετό. Είμαστε πληθωρικοί. Είπαμε, ναι. Να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Δεν καταναλώνουμε τόσο πολύ χαρτί τώρα για... Παλικαριά λοιπόν, σαλάτα οσπρίων, με χταπόδι στο τηγάνι, πετιμέζι, δυος μου. Κάτι ξεχάσαμε. Ρόκα, την οποία μπορούμε να προσθέσουμε. Μάλιστα, εγώ. Είτε τη βάζουμε πάνω. Συνοδευτικά πάει. Συνοδευτικά, ένα λεπτό. Να τα τυλαδώσουμε λίγο. Θα λερωθείς τώρα μετά. Ωραία, δεν μπορούμε. Θα το κάνω εγώ με την τσιμπίδα. Εδώ ο μάγος. Ο μάγος, πού θες να τοποθετηθούν? Θα βάλουμε εδώ πέρα, έτσι. Έτσι, απελευθερωμένα. Τέλειο. Να βάλουμε λίγο ακόμα. Να γεμίσει πράσινο, να πάρει χρώμα το πιάτο μας. Να μαγέψουμε ακόμα περισσότερο τους καλεσμένους μας. Είδατε μέσα σε περίπου 13 λεπτά τι πιάτο μπορούμε να δημιουργήσουμε, μία πανδεσία βεβαίως προϊόντων, πρωτογενών προϊόντων, από τη γη δηλαδή, και λίγο χταποδάκι. Κάντε το, μπορείτε να πλανέψετε τους ουρανίσκους όλων των καλεσμένων σας και βέβαια μία συνταγή που ήρθε από έναν άνθρωπο νέο, ο οποίος υπηρετεί
την παράδοση του τόπου και όχι μόνο, και την κριτική κουζίνα, αλλά και με το ήθος σου άφησες το δικό σου στίγμα στους μήνες που πέρασαν στην τουριστική σεζόν και σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά, φίλε Νίκο. Και χαίρομαι που συνεχίζουμε να φιλοξενούμε ανθρώπους που πραγματικά κάτι έχουν να πούν, κάτι έχουν να δείξουν μέσα από το καλό μεσημέρι. Κάπως έτσι είναι και νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι σαν εσάς να τους προβάλλετε, νομίζω μένουν όχι απλά στην αφάνεια, αλλά δεν υπάρχει και κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Να είσαι καλά. Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο επανειδήν συνηθίζω να λέω σε αξιοπρεπείς ανθρώπους, σε ανθρώπους σαν εσένα. Και πού είναι η ένα, ρε παιδιά, ωραία. Στην ένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Ραντεβού, Χριστιανά, πότε, αύριο. Αύριο στις 3, όπως και κάθε μέρα, μην το ξεχνάτε ποτέ. Είμαστε εδώ, η καλύτερη παρέα για εσάς. Ξέρετε ότι κάθε τι προσπαθούμε να κάνουμε, ο απότερος σκοπός μας είναι εσείς να χαμογελάτε. Και το κάνουμε με αγάπη. Και αυτό θα σας δίνουμε κάθε μέρα μέχρι το τέλος αυτής της τηλεοπτικής σεζόν και για όσο πάρει. Σας αγαπάμε πολύ, να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, όπως λέει και η Χριστιανά, να χαμογελάτε. Γεια σας.